Αν μπουν 10 κάλπες, κύριε Βρούτση, Νέα Δημοκρατία, τι προτίθεται να κάνει? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εάν, γίνει, εάν μπουν 10 κάλπες, πρέπει να υπάρξουν μέτρα από τη Νέα Δημοκρατία. Τα μέτρα δεν είμαι έτοιμος να σας πω αυτή τη στιγμή. Να αποχωρήσετε από τη διαδικασία? Ούτε με αυτό είμαι σύμφωνος. Προσωπικά είναι δεν είμαι σύμφωνος με την αποχώρηση. Απλά, εάν μπουν 10 κάλπες, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει κάποια αντίμετρα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε τώρα εδώ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία και εγώ έχω στο μυαλό μου διάφορα, δεν μπορώ να τα πω δημόσια. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Τι είναι τα αντίμετρα, δεν είναι. Καταστρέψτε τις κάλπες. Κάτι, όχι. Τώρα τι λέτε τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία τα λέτε αυτά. Διαφωνείτε να μην. Υπήρχε και βουλευτής ο οποίος πήρε την κάλπη και την πήγε σπίτι, έτσι. Ναι. Είναι λάθος να μπουν 10 κάλπες. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει στημένη. Μάλιστα. Αν μπουν 10 κάλπες τώρα, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή να κάνει μια διαδικασία με στόχο να λιώσει το αποτέλεσμα και να εκπέμψει ένα μήνυμα. Δηλαδή, με ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο, αντί να συζητείτε το ίδιο βράδυ η συζήτηση περί κατηγορητηρίου, να πάμε ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν υπέρ ή κατά είναι τον πολύ προσώπων. Σοβαρό αυτό, γιατί με δεδομένο, έτσι όπως λέτε, ότι θα υπάρχει κοινός παρονομαστής στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εάν από το ΣΥΡΙΖΑ γίνει αυτό, δηλαδή σε κάποιες κάλπες να δούμε παραπάνω. Μην πλανιέστε, κύριε Βουζίνο. Γιατί πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει αυτό? Εδώ εμείς θεωρούμε κατηγορητήριο. Θεωρούμε δεδομένο ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι unblock. Είστε unblock, κύριε Βρούτση. Αυτό λέω εγώ, βεβαίως είμαστε unblock. Γι' αυτό και πάνε σε βεβαίως ήμασταν μπλοκ. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ την έχουν στημένη. Αυτό να το αποφύγουμε.